Η μικρή Θεοδωρά Ολυμπιακή, η μαμά της είχε πει στο παρελθόν ότι την εντυπωσιάζει ο χώρος του θεάματος, την 16χρονη. Αλλά υπάρχει σε ένα διαδικτυακό πρακτορείο, υπάρχουν όλα τα στοιχεία της και υπάρχουν και οι φωτογραφίες της. Οι οποίες φωτογραφίες της είναι αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα. Δηλαδή ασχολείται και με το, modeling. Συνάδελφος. Ναι, μετά έρθει για το τόπο. Λοιπόν, αυτές είναι οι φωτογραφίες λοιπόν, που φωτογραφίες πήραμε από το People Greece. Επίσης, αυτή ήταν στο Facebook συγκεκριμένα στο προφίλ της. Νομίζω διακρίνουμε την ομοιότητα με τη μητέρα της. Τέλεια. Θα δει η ευκαιρία. Η φωτογραφία με το τσιγάρο. Είναι καλλιτεχνική η φωτογραφία αυτή. Βλέπουμε ότι είναι φωτογένεια. Έχει τρομερή φωτογένεια. Είναι πεντάμορφη, παιδιά. Είναι πραγματικά το πρόσωπό της. Είναι φανταστικό. Συνήθως 16 χρονών δεν είναι έτσι τα κορίτσια. Δηλαδή αν είναι τώρα τόσο όμορφη. Τι λες καλέ. 16 χρονών πια τα κορίτσια. Είναι στην εφηβεία με σπυράκια. Είναι αυτό που σας αφήνω μαζί σας. 16 χρονών ακόμα είναι μια ηλικία που διαμορφώνονται. Δεν έχουν γίνει ακόμα τελείως γυναίκες και αυτό είναι 16 και είναι καλονή. Συγγνώμη, τι είναι αυτές οι φωτογραφίες, δηλαδή τώρα, αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιο λόγο έγινε. Μπράβο, είναι το Bookies, το λέει πάρα πολύ σωστά η Εστέλ. Οι φωτογραφίες αυτές υπάρχουν, φαντάζομαι ότι μπαίνεις, οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στα διαδικτυακά αυτά πρακτορία τέλος πάντων και βλέπουν. Ναι, είναι το πορτφόλιο της συγκεκριμένα. Και επιλέγουν μέσω των φωτογραφιών αυτών τα μοντέλα, είτε για κάποια διαφήμιση, είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται. Γιατί γυράτε. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τι συμβαίνει. Σκέφτηκα τον Άδωνη, παιδί. Εγώ σκέφτομαι το αγόρι που θα το πάει στο σπίτι, θα το γνωρίσει την Ευγενία και τον Άδωνη. Εκεί σε θέλω. Εγώ περιμένω την γυμνή φωτογράφηση θα κάνει, αν κάνει ποτέ. Ο τερματισμό πανικά. Ο τερματισμό πανικά. Η δουλειά του μοντέλου μπορεί να το χρειαστεί αυτό να το κάνει. Έλα. Το πήγες κι εσύ. Για να τα φτιάξει μαζί πρέπει να διαβάσει όλα τα βιβλία του Άδωνη πρώτα. Να σας πω κάτι. Και να τις διαρρέτες. Μιλάει γερμανικά, γαλλικά, αρχαιοελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Και ιταλικά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και μέσα σε όλα αυτά έγραφε και τα αρχαία ελληνικά. Στο προφίλ του έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και πρέπει να είναι και πολύ έξυπνο πλάσμα αυτή. Πρέπει να είναι. Έχει και τη φλέβα από τον πατέρα, το ζωγράφο, το ζωγράφο, το όλο αυτό.